Καλημέρα κύριε Βαγενά. Καλή σας ημέρα κύριε Βαγενά. Καλή σας ημέρα με υγεία. Σίδερο κέφαλος να πούμε. Και για καλή δυτικά. Δύναμη βέβαια. Και να πούμε και καλό στέριο, το τι λένε σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Βέβαια, τρίτος πρόεδρος σε μια θητεία. Σε μια θητεία. Κύριε Βαγενά. Ναι. Αυτό δείχνει προβληματική κατάσταση, φαντάζομαι. Εντάξει, κοιτάξτε, γίνεται αυτό. Γίνεται. Και πιστέψτε με, επειδή έχω εμπειρία λόγω της θέσης μου στην Ομοσπονδία ως πρόεδρος με εμπορικούς συλλόγους, αλλά και στην ΕΣΕ με όλη την Ελλάδα, δεν είναι το βασίλειο εδώ μόνο δικό μας, το μοιραζόμαστε και με άλλες περιοχές. Γίνονται παντού και πάντα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να μπορούμε να ξεπερνάμε τα πράγματα και να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω. Εγώ από την αρχή είχα πει ότι δεν ήταν αυτός να είμαι στον εμπορικό της Πάτρας. Εξάλλου θυμάστε πώς έχει η κατάσταση και με την κάνετε κάποιες διακοπές και δεν σας ακούμε καλά. Δεν ακούμε καλά, ναι. Τώρα ακούμε καλύτερα. Ναι, καλύτερα. Ωραία, ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι αυτός και δεν είναι και τώρα αυτή τη στιγμή εκείνο που επήγει είναι να πάνε λίγο πιο κάτω τα προβλήματα των εμπόρων. Έχουμε θέματα, αύριο έχουμε γένεια στην πόλη μας, έχουμε προβλήματα με τις πεζοδρομήσεις, εκκρεμούν αποφάσεις για το Open Mall, είναι πάρα πολλά θέματα, πρέπει να γίνουν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, να φτιάξουμε λίγο το κλίμα για τον κόσμο. Ναι. Και φυσικά ομαλά, γιατί κάπου διάβασα ότι νομίζω το είχατε γράψει εσείς κύριε Παπαδρέου σήμερα, ότι εγώ σκέφτομαι να πάω μέχρι το Μάιο. Ναι, και όχι, καμία ότι δεν έχω τέτοια. Προφανώς οι εκλογές σας είναι για να πάτε μέχρι το Μάιο τις εκλογές, το σύλλογο. Το Μάιο είναι οι κανονικά εκλογές. Η πρόθεσή μου είναι να γίνει η εκαθάριση του Μητρώου με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων, να μπουν μέλη καινούρια, να γραφτούν νέα άτομα, γιατί θέλουμε δυνατό τον εμπορικό της Πάτρας. Τα 1040 που είχαμε ψηφίσει την προηγούμενη φορά είναι λίγα αυτή τη στιγμή για μια πόλη σαν την Πάτρα. Βέβαια, για την πόλη μας βέβαια είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός. Σωστά. Αυτά που βλέπω εγώ με την εμπειρία τη δική μου, βλέπω μικρότερες πόλεις να ψηφίζουν περισσότεροι. Άρα αυτός ήταν ο σκοπός όλων μας και φυσικά είναι φέτο χρόνο μέχρι το Φεβρουάριο να πάμε στις εκλογές. Αυτό πρέπει να γίνει να πάμε όσο καλύτερα και πιο ενωμένοι γίνεται. Πόσο αισιόδοξος είστε γι' αυτό κύριε Βαγενά, ότι θα υπάρξει αυτή η ενότητα που είναι απαραίτητη έτσι, για να πάτε μπροστά και να αντιμετωπίσετε τα πολλαπλά προβλήματα του κλάδου. Η ενότητα δεν σημαίνει πάντα και συμπόρευση. Άλλο προφανώς, το επιδιώκουμε και άλλο το καταφέρνουμε. Θα επιδιώξουμε και συμπόρευση ακόμα με υγιείς δυνάμεις. Αλλά αν τελικά δεν τα καταφέρουμε, η ενότητα είναι αυτή που επικρατεί. Εξάλλου και στην Ομοσπονδία έγιναν εκλογές με αντίπαλα στρατόπεδα, δεν έγινε κάτι. Έγιναν ομαλά οι διαδικασίες. Στην ΕΣΕ, μην ξεχνάτε, στο τριτοβάθμιο, τον άλλο μήνα έχουμε εκλογές πάλι, κατεβαίνουν 5 παρατάξεις. Όλα είναι καλά, αρκεί να ξαναλέω να υπάρχει ομόνοια, σύνεση και να προτεύει το συμφέρον του εμπόρου. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, αυτό είναι το σημαντικότερο και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Πάντως έβγαλε δύο ειδήσεις τώρα ο Γιώργος Βαγενάς. Το πρώτο, ότι σκοπός του είναι να οδηγήσει το Σύλλογο για εκλογές το Φεβρουάριο, άρα σε πρόωρες εκλογές, αλλά αφού πρώτα γίνει ανασυγκρότηση αναδιάταξη του Μητρώου. Ένα του ζήτημα Μητρώου του και Μητρώου... με την έννοια, ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, με την έννοια της διεύρυνσης. Να γράψουμε άτομα. Δεν μπορεί αυτή την ώρα. Γιατί και δεν έχω να αποδείξω κάτι, να σας τα πω με στοιχεία. Δεν μπορεί αυτή την ώρα ο εμπορικός σύλλογος της Λάρισας να έχει φτάσει να ψηφίζουν 1400 άτομα και εμείς να είμαστε στο νούμερο που σας είπα. Ναι. Είναι αδιανόητο. Πάντως, και για εμάς όλους που ασχολούμαστε, αλλά και για το καλό των εμπόρων. Όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο πιο δυνατά ακούγόμαστε. 104,1 Πελοπόννησος FM. Αξιόπιστη ενημέρωση.